Έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε τις εκλογές του Επιμελητηρίου 16 και ρετίζω δεκανής του 16 και 17 του Δεκέμβρη. Είχαμε θετικά αποτελέσματα γιατί για πρώτη φορά υπήρξε και ένα ψηφοδέλτιο που αυτό δείχνει την ομοιογένεια και για το πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να δουλέψουμε για το καλό του τόπου της Δωδεκανήσου. Και από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι όπως και ο Τσακίρης ο Νίκος, άνθρωπος από την ΚΟ, είναι πλέον και στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, όπως επίσης είναι και ο Συμφωνιός ο Γιάννης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και Επιμελητηριακός στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, αντιπρόεδρος των υπηρεσιών ο Πασιάνης ο Βραγίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος ο Χαρίς ο Κωνσταντίνος. Και ήταν τέτοια θετική εξέλιξη σε αυτές τις εκλογές που για πρώτη φορά έχουμε και εκπρόσωπο από την ΠΑΤΜΟ. Γιατί ξέρετε, πολύ δύσκολο εκπρόσωπος να βγει από τα γύρω νησιά, διότι ήταν έτσι το εκλογικό αποτέλεσμα κάθε φορά, διότι ο μεγάλος κουβάς, θα το έλεγα, των ψήφων είναι από τη Ρόδο. Έτσι. Οπότε βρήκαμε τη δύναμη με ομοιογένεια, με ομοψυχία, ένα ψηφοδέλτιο, διότι θεωρούμε ότι την προηγούμενη τετραετία δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και φέραμε αποτελέσματα, είτε στην τουριστική προβολή, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στο εμπόριο. Οπότε αυτό παρήχε, θα έλεγα, τα δεδομένα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δουλέψουμε την επόμενη τετραετία και να βοηθήσουμε τον τόπο στο μέτρο πάντα του δυνατού και όσο φυσικά μπορεί ο καθένας από εμάς. Κύριε Σαράντη, απόψε είναι η πρώτη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου της νέας διοίκησης. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα θέματα της σημερινής διάταξης και ποιοι θα είναι οι άξονες οι οποίοι θα κινηθεί η νέα διοίκηση. Κοιτάξτε, σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση. Θα έχουμε για την κοπή της πίτας για πρώτη του χρόνου, ξεκινώντας το νέο έτος. Σήμερα θα καθορίσουμε το χάρτη με τον οποίο θα κινηθούμε. Γι' αυτό και το πρώτο τμήμα που θα συνεδριάσει είναι το τουριστικό γύρο στις 5, μετά η συνεδρίαση της διοίκησης είναι στις 7. Όμως τα τμήματα σήμερα θα καθορίσουν πλέον τους στόχους, έτσι ώστε να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δηλαδή εμείς ξέρουμε θέματα κτλ. Έτσι ώστε να δώσουμε τις δομές, τη στοχοποίηση και να μπορέσουμε πλέον από εδώ και στο εξής να προχωρήσουμε για την επόμενη τετραετία. Θα έλεγα ότι σήμερα γίνεται ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός, μάλιστα. Ο σχεδιασμός, ακριβώς. Εσείς ως πρόεδρος του τουριστικού τμήματος, ενός τμήματος ιδιαίτερα νευραλγικού, ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις τις οποίες θα στοχεύσετε? Έχετε εσείς προσωπικά έτσι κάποια εισήγηση να κάνετε απόψε στην πρώτη συνεδρίαση? Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να στοχοποιήσουμε όλα τα νησιά. Από εδώ και πέρα, σας λέω, είναι μεγάλη τιμή όχι μόνο για μένα, αυτό εντάξει είναι τιμή οπωσδήποτε, αλλά είναι μεγάλη τιμή για την ΚΟ, διότι θεσμικά έρχεται ένας δυνατός θεσμός, έρχεται με έδρα την ΚΟ. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι ο θεματικός τουρισμός, είναι ο τουρισμός με το σύστημα του μαζικού τουρισμού, είναι νόμοι οι οποίοι θα πρέπει να τους δούμε πάντα με ομοφωνία και με ηρεμία να φέρουμε θέματα. Έχουμε τα αεροδρόμια, έχουμε τα γύρω νησιά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, γι' αυτό λέμε θα πρέπει να στοχοποιήσουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, βεβαίως με συνεννόηση. Φανταστείτε ότι εγώ ήδη τις προηγούμενες μέρες και μέχρι να γίνει πρώτη συνεδρίαση έχω βρεθεί σχεδόν με όλους τους φορείς, είτε αυτή είναι του τουρισμού, είτε είναι της μεταποίησης, είτε είναι του εμπορίου, είτε του πρωτογενή τομέα. Αυτό επίσης που ξέχασα να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά στο κομμάτι της μεταποίησης, βεβαίως ανέκαθεν υπήρχαν εκπρόσωποι από την ΚΟ, αυτή τη φορά είναι και ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Είναι ο άνθρωπος με το ελαιοτριβείο, ο οποίος είναι μεταποιητής, γνωρίζει τα θέματα και μετά και την τελευταία εξέλιξη στα θέματα του Ιπποκράτη, με οι συμφωνίες με την UNESCO, τα μνημόνια συνεργασίας, όπως και η επιστοποίηση του τυριού μας για παράδειγμα, διότι ξέρετε, η ΚΟΣ χρειάζεται δεδομένα. Δεν είναι μόνο το τουριστικό προϊόν όπως το πουλάμε, θέλουμε και θέματα. Να λοιπόν το τυρί. Είναι και πώς θα το προβάλλουμε, κύριε Σαράντη, μια και είστε και στον χώρο τουρισμού, είναι και το θέμα το πώς θα το προβάλλουμε. Το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι πώς αυτό θα προβληθεί προς τα έξω. Θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό, το κομμάτι της προβολής? Βεβαίως. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μας. Όπως είπαμε, συνεργασία, συνεννόηση και όλα γίνονται. Να ξέρετε επίσης ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και συνάντηση με το εμπορικό τμήμα της Raport, διότι τα νησιά μας στο βόρειο συγκρότημα ενδιαφέρονται, όπως και η ΚΟΣ. Να δούμε την προβολή και διαφήμιση στο αεροδρόμιο μας. Ήδη έχουμε μιλήσει με το εμπορικό τμήμα, περιμένουμε τη συνάντηση. Άρα λοιπόν έχουμε θέματα, έχουμε οργανόγραμμα, έχουμε υπομονή και επιμονή και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Αισιόδοξος επομένως, κύριε Σαράντη, από τις πρώτες συναντήσεις που είχατε και ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα ποικιλοτρόπος, έτσι. Θα έχει πολλά θέματα από ό,τι μας είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, επειδή λέμε ότι τα θέματα του τουρισμού δεν είναι μόνο θεματικά, έτσι. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας πώς αυτός πιστοποιείται μέσα από τον τουρισμό. Φανταστείτε τώρα ότι θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία με το λάδι.
να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε το λάδι. Έχουμε βρει τον τρόπο πώς, γιατί λάδι έχει η Καλαμάτα και η Κρήτη κτλ. Έχουμε λοιπόν εξειδικεύσει ποιο είναι το σοβαρό, αυτό το οποίο θα μπορούμε να βοηθήσουμε και να πιέσουμε έτσι ο στιγμός να πάρει και μια πιστοποίηση στο λάδι. Αυτό όμως πάντα λέμε σε συνδυασμό με τον τουρισμό. Θα σας πω και κάτι άλλο που θα το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Κοιτάξτε, έχουμε και ένα άλλο προϊόν, το οποίο είναι παγκόσμιο προϊόν και είναι γεννημένο στην ΚΟ. Είναι το μαρούλι. Ξέρετε, το μαρούλι δεν έχουμε πάρει μια πιστοποίηση. Άρα λοιπόν, έχουμε θέματα τέτοια που να μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, να αποδείξουμε ποια είναι η ΚΟ μέσω του Ιπποκράτη και τι μπορούν να γίνουν. Έχουμε αυτή τη δύναμη. Συνεννόηση χρειάζεται και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Συνεργασία με τους φορείς εδώ του νησιού μας. Θα κάνετε κάποιες, προγραμματίσετε κάποιες συναντήσεις, κύριε Σαμπάνη. Βεβαίως. Ήδη σας είπα και είναι όλοι προετοιμασμένοι. Απλά περιμένουμε τα δεδομένα της σημερινής συνεδρίασης που είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι ώστε να μεταφέρουμε τα πράγματα λοιπόν στην ΚΟ, τα θέματα μας στην ΚΟ. Είπαμε τους άξονες για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί ξέρετε, είμαστε και σε δύσκολες εποχές που καταλαβαίνετε με το οικονομικό τι γίνεται. Όμως είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Δεν το συζητάμε άλλωστε. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους Δήμους φυσικά. Έτσι, πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή. Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Κόλια, με τον Δήμαρχο της Καλλίνου, τον κύριο Γαλουζή, με τον εκπρόσωπο τουρισμού, τον Γιάννη Τοσκεμπέτη Πάτμου. Έχουμε κάνει δηλαδή. Με τον Δήμαρχο της ΚΟ μιλήσατε. Κοιτάξτε. Δεν τον αναφέρατε, γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Κοιτάξτε, θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της ΚΟ, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμενοι λοιπόν πίσω, για μας είναι πιο εύκολο για την ΚΟ, διότι οι άνθρωποι μας είναι εκεί. Οπότε θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σιφάκη, θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της ΚΟ, εμείς δεν έχουμε θέματα. Για να μπορέσουμε, είπαμε, με συνεργασίες να βοηθηθεί ο τόπος όπως μπορεί ο καθένας μέσα από το δικό του μετέρι.